Βλέπουμε το εξής, ότι αφορά ουσιαστικά το πρόγραμμα για αγορά κατοικίας για νέους 25-39 ετών, για αγορά κατοικίας αξίας ως 200.000 ευρώ. Μάλιστα. Με δανεισμό 150.000 ευρώ. Με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό που είπαμε αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Δηλαδή, συγγνώμη, μιλάμε για ένα ζευγάρι ή για ένα κύριο, για μία κυρία, που θέλει να αγοράσει ένα κίνητο αξίας 200.000 έως 200.000. Με δανειοδότηση όμως ως 150.000. Έως 150.000. Σημαίνει ιδία συμμετοχή τουλάχιστον 50.000 ευρώ. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό δάνειο. Αν υποθέσουμε ότι θες να αγοράσεις ένα τέτοιο σπίτι και μπορείς να πετύχεις να πάρεις σαν επιδότηση ένα τέτοιο ποσό, είναι νομίζω πολύ σημαντικό. Σπίτια υπάρχουν. Εδώ είναι αυτό είναι το θέμα μας. Εδώ είναι η βασική ερώτηση. Λοιπόν, κύριε Μπάκα, υπάρχουν σπίτια διαθέσιμα που να πλήρουν τις προϋποθέσεις. Συμβαίνει το εξής. Θα σας πω ότι είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα θα δούμε μια ουσιαστικά άμεση και κινητικότητα των ανθρώπων σε συγκεκριμένες ομάδες ακινήτων, με αποτέλεσμα να δούμε αυξήσεις των ζητούμενων τιμών πώλησης εντός του τριμήνου ή πενταμήνου, κάτι το οποίο το είδαμε ήδη. Και αυτή τη στιγμή αυτό που θα δούμε είναι το εξής, ότι από τις 36.544 αιτήσεις που κατατέθηκαν αρχικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αξιολογήθηκαν 25.573, προέκριση δόθηκε στις 17.606 και αυτές που οποίες εγκρίθηκαν είναι 4.706, δηλαδή περίπου το 28% των αιτήσεων πήραν έγκριση. Θα βλέπουμε το αυτά μέσο που λέτε δάνειο, ήδη σε κάρτα. Ακριβώς. Το μέσο δάνειο όμως, εδώ είναι το σημαντικό, δεν ξεπερνά τις 130.000 ευρώ στο νομό Αττικής και τις 104.000 ευρώ στην περιφέρεια. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στη συλλογική να ψάξουν να βρουν ένα σπίτι, έχουν δάνειο 130.000. Άρα ακόμα πιο πολύ μικρή είναι η ψαλίδα από τις 150.000 που λέγαμε. Τώρα ας υποθέσουμε ότι αυτή τη στιγμή ψάχνει ένας άνθρωπος, ένα νέο ζευγάρι, ένα σπίτι από 75% τετραγωνικά μέτρα, με δίπλα δωμάτια, με ζητούμενη τιμή ως 150.000. Τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι στο κέντρο της Αθήνας το 2022 είχαμε ποσοστό διαθεσιμότητας 36,6%. Το 23, 28,18%. Άρα βλέπουμε ότι μειώθηκε περίπου 8 ποσοστιαίες μονάδες διαθεσιμότητας στο κέντρο της Αθήνας. Σε θετικά προάστια, από 3 στα 10 σπίτια φτάσαμε περίπου 2 στα 10 σπίτια διαθέσιμα. Στον Πειραιά, από 3 στα 10 σπίτια, 1,5 στα 10 σπίτια, που είναι ουσιαστικά σπίτια τα οποία πληρούν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές. Από πότε μειώθηκαν αυτά, είπατε? Από την ώρα που ξεκίνησε το πρόγραμμα, δηλαδή όταν αναγγέλθηκε το πρόγραμμα το Σεπτέμβριο του 2022, και άρχισαν οι νέοι άνθρωποι από τον Ιανουάριο του 2023 να βλέπουν τι ακριβώς συμβαίνει πριν ανοίξει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα άνοιξε τον Απρίλιο μήνα. Και γιατί μειώθηκαν αυτά, διότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες. Όχι, έχουμε το κακό εμείς στη χώρα μας το εξής. Λέμε, αφού είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά επιδοτεί την αγορά κατοικίας, το σπίτι που με εμένα έχει ζητούμενη τιμή πώλησης 120.000 ευρώ, 125, ας το κάνω 150. Μάστε. Καταλάβατε. Πώς δεν κατάλαβα. Άρα μειώνονται και αυτό μπορεί να μειωθεί και άλλο. Δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός, θα βλέπουμε να μειώνει τη διαθεσιμότητα, διότι τα κίνητα είναι λίγο στα συγκεκριμένες περιοχές. Δείτε το χάρτη. Για πάμε λίγο να δούμε. Στα Πατήσια, αυτή τη στιγμή, είναι η περιοχή η οποία διαθέτει τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα. Ο Κολωνός στο 65,1%. Το 2022, το 2023 στο 53%, ο Άγιος Παντελήμωνας στο 92,7% και το 2023. Αυτά είναι διαθεσιμότητες. 99,3% ακριβώς. Δηλαδή, αυτά είναι διαθεσιμότητες. Ακριβώς. Πόσα κίνητα είναι διαθέσιμα σε κάθε περιοχή με τα συγκεκριμένα κριτήρια του προγράμματος. Δηλαδή, σπίτια 75% τετραγωνικά έως 150.000. Στην πλατεία Αμερικής έχουμε υψηλή διαθεσιμότητα. Σε Αμπελόκηπους τώρα βλέπετε ότι η διαθεσιμότητα ήταν ήδη μικρή. Γεια σας. Σχεδόν πλέον μηδενική. 2023, 3,16%. Ακριβώς. Αλήθεια. Από 1 στα 10 σπίτια πλέον σχεδόν μηδενική διαθεσιμότητα. Μάλιστα. Αν γίνει και άλλο κάτι, θα δούμε ότι σε περιοχές όπως είναι η Κυψέλη, mm-hmm. εκεί θα δούμε τη μικρότερη διαθεσιμότητα σε σχέση με το 2022. Δηλαδή, θα δούμε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή υπήρχε έντονο ενδιαφέρον και πολύ κινήθηκαν στην Κυψέλη. Η Κυψέλη, ναι, έχει αναβαθμιστεί η Κυψέλη και δεν είναι και πολύ πυκνοκατοικημένη η Κυψέλη. Είναι πυκνοκατοικημένη, αλλά διέθετε πάρα πολλά κίνητα που μπορούσαν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα, 56,9%, δηλαδή περίπου 6 στα 10 σπίτια. 3 στα 10 σπίτια. Η ίδια εικόνα και στον νέο κόσμο. Εδώ πέρα η προηγούμενη κάρτα είναι, κύριε Κόκολα, είναι η προηγούμενη. Να τη δούμε γιατί έχει και άλλα στοιχεία. Η προηγούμενη, να τη, αυτή. Ακριβώς. Δηλαδή, λοιπόν, στον νέο κόσμο, από 2 στα 10 σπίτια, λιγότερο από ένα πλέον, στον νέο κόσμο. Σαν πετράλωνα. 3 στα 10 σπίτια, σχεδόν μηδενική διαθεσιμότητα. Εξάρχεια Νεάπολη, από 2 στα 10 σπίτια, σχεδόν 1 στα 10 σπίτια. Από 22,9% στα Εξάρχεια, το 2023 σε 8,86%. Ακριβώς. Δηλαδή το κέντρο αρχίζει σιγά σιγά εκτός. Ναι, και βγαίνει εκτός.
Δηλαδή, ακριβώς. Φαντάζομαι τους επόμενους μήνες, πριν να τελειώσει το 23, θα έχει βγει εκτός. Εμένα μου αρέσουν τα Πετράλωνα, ωραία περιοχή. Είναι όμως. Έμενα στα Πετράλωνα. Τώρα δεν μπορείτε να σε εκείνο πρόγραμμα να μείνετε όμως. Δεν μπορείτε να βρείτε σπίτι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να βρω σπίτι. Γενικά, η ίδια εικόνα. Στα Πετράλωνα, ξέρω κόσμος, τη βλέπουμε και σε άλλες περιοχές, σε δυτικά προάστια. Στο Εγάλιο θα δούμε ότι υπάρχουν ακριβώς τα ίδια δεδομένα. Το ίδιο υπάρχει στο Ήλιον, το ίδιο υπάρχει στο Εγάλιο. Ορίστε. 53,8% το 2022, 21,89% το 2023. Στο Ήλιον 2022 70%, 43,31%, στη Νέα Ιωνία 38,5%, 14,47%. Δηλαδή γενικά, να ξέρει ο κόσμος, ότι όσο περνάει ο καιρός, θα είμαστε συνεχώς μια διασημότητα πολύ πολύ μικρότερη από ό,τι καταγράφαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Θα είναι πολύ δύσκολη οι ανέβες κατοικίες. Νέα Φιλαδέλφια 45%, 21%. Νέα Χαλκιδόνα 47%, 13%. Ξέρετε, πού είναι η Νέα Χαλκιδόνα? Είναι Χαλκιδόνα, είναι στη Νέα Φιλαδέλφια ακριβώς πιο δίπλα. Είναι περιοχή. Πάρε και το 0 εδώ. Έχει και στη Θεσσαλονίκη Νέα Χαλκιδόνα, γι' αυτό. Το πρώτο 0, να το. Στην Νέο Φαλήρο. Ναι, στο Νέο Φαλήρο βλέπαμε ότι υπήρχε μια θεσιμότητα το 2022 στο 26%, το 2023 στο 0%. Τίποτα. Καλή Πολυφυλατίδα 23%, 5%. Παλαιά Κοκκινιά, Καμίνια 87%, 57,29%. Το έχει ακόμα. Ακριβώς. Δηλαδή γενικά. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει όσον αφορά στο κέντρο της Αθήνας και στις περιοχές των δυτικών προαστίων και του Πειραιά. Μην μιλήσουμε για βόρεια, νότια και ανατολικά προάστια. Οι διαθεσιμότητες εκεί είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Δεν μιλήσαμε, είναι σαν... γιατί δεν το βάλατε στην κάρτα, γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Διότι στα βόρεια προάστια είμαστε περίπου στο 3%. Α, τι να σας βάλουμε. 3%. Στα νότια προάστια είμαστε περίπου στην διαθεσιμότητα με τα βόρεια και ανατολικά είμαστε περίπου στο 12%. Ήμασταν αρχικά όμως πιο πάνω, ήμασταν σημαντικοί δηλαδή. Όχι, όχι, από την αρχή του προγράμματος, βόρεια, νότια και ανατολικά προάστια για εκείνο 150.000 ευρώ, η διαθεσιμότητα είναι πάρα πολύ μικρή. Ξέρετε κάτι όμως που πρέπει να σημειώσουμε εδώ, ότι στην επαρχία υπάρχει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Διότι έχουμε δανεισμούς έως 104.000 ευρώ, δηλαδή έχουμε σπίτια τα οποία ψάχνουν να βρούμε 104.000 ευρώ, σπίτια δεν υπάρχουν. Δηλαδή στον ομό Ηλίας στον Πύργο δεν υπάρχουν σπίτια προς πώληση με 104.000. Στην Πάτρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Στην Καλαμάτα το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Στη Θεσσαλονίκη ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Η Θεσσαλονίκη που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη και είναι η ίδια διαθεσιμότητα περίπου με την Αθήνα. Και η διαθεσιμότητα έχει πραγματικά πάρα πολύ μειωθεί. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι όμως όλη την ιστορία εδώ, όπως είπαμε και στην Καρτούλα, ότι θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους που είναι στην επαρχία να μπορούν οι άνθρωποι να φτιάξουν σπίτια. Mm. Υπάρχει μια ιδιορυθμία στην επαρχία που πάρα πολλές οικογένειες διαθέτουν οικόπεδα. Δηλαδή ο πατέρας έχει ένα οικόπεδο. Για ποιο λόγο του δίνει, λες, πήγαινε, βρει ένα σπίτι και αγόρασε το, και του λέει, εδώ, πάρε το οικόπεδο που έχει ο πατέρας σου και χτίσουμε 100 χιλιάρικα. Δηλαδή, γενικότερα, μπορούμε να δούμε και νέα μοντέλα τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν θετικά προς την κατεύθυνση το να φτιαχτούν νέα σπίτια. Πρόταση. Ή αλλιώς, στη Θεσσαλονίκη. Πόσες οικογένειες έχουν διπλοκατοικίες που μπορούν να πάνε να φτιάξει σπίτι πάνω από το σπίτι του πατέρα σου στην πλάκα? Πάρα πολλές. Άρα, θα μπορούσαμε να δούμε γενικότερα μια διεύρυνση του προγράμματος. Αυτό να πούμε όσον αφορά. Ακριβώς. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε μια διεύρυνση των ισοδηματικών κριτηρίων. Δηλαδή, όταν έχεις 10 με 16.000 ευρώ φορολογική δήλωση, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το δάνειό σας δεν μπορεί να ξεπεράσει 70.000 ευρώ για τις 10.000 ευρώ και τις 104.000 ευρώ όσον αφορά τις 16.000. Άρα, να δούμε μια διεύρυνση των κριτηρίων σε εισοδήματα. Mm-hmm. 30.000 για τις οικογένειες, 25 με 30.000. Δεν είχε συζητηθεί, δεν έγινε. Τώρα που εγώ θεωρώ ότι στο επόμενο στάδιο θα το δούμε αυτό, ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει άλλα 500 εκατομμύρια ευρώ το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα, θεωρώ ότι θα δούμε και διεύρυνση των κριτηρίων γενικά. Mm-hmm. Διεύρυνση στο ορίο δανειοδότηση 200.000 ευρώ για αγορά αξίζει 300.000 ευρώ, ιδιαίτερα στο νομό Αττικής, που βλέπουμε ότι πιέζονται πολύ συγκεκριμένες περιοχές. Και μετά διεύρυνση των ηλικιακών ορίων. Δηλαδή, η ηλικία 39 ετών είναι λίγο. Πώς το ποσάρι να τιμωρείς το 40χρονο, το 45χρονο, που ήταν ο 30χρονος οικονομικής κρίσης. Είναι ωραίο να τα εντάξουμε και νέους ανθρώπους ηλικιακά μέσα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι οποίοι ήταν και αυτοί θύματα της κρίσης οικονομικής. Έπειτα, τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα και για τις γυναίκες και για τους άντρες, στα 45 είσαι το ίδιο νέος όσο και στα 39. Τα 45 είναι τα νέα, δεν ξέρω, 25. Όχι, 25 δεν μπορεί να είναι, πάμε πολύ πίσω. Τα δεύτερα, πολύ πίσω. 35. Τα 45 και το 35 τι είναι, τα 25. Ναι, κάπως έτσι, θεωρώ. Μάλιστα. Εντάξει, με συμφέρει και στις περιπτώσεις, δέχομαι, κύριε Μπάκα. αλλά είναι σωστό, έχετε δίκιο. Γιατί πρέπει, ξέρετε, πιο πολλοί κάνουν οικογένειες σε μεγαλύτερες ηλικίες πλέον. Άρα πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που είναι άνω των 40 ετών. Βέβαια, βέβαια. Κάνουν οικογένειες πλέον σε μεγαλύτερη ηλικία και έχουν παιδάκια. Δηλαδή, ωραίο είναι το πρόγραμμα, πολύ σημαντικό είναι που υπάρχει. Είναι σημαντικό να συζητάμε στη χώρα μια στεγαστική πολιτική. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αλλά ας δούμε τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή και να προσαρμοζόμαστε σύμφωνα με τις ανάγκες του σήμερα. Είναι πολύ σοβαρό θέμα η στέγαση. Πρέπει πραγματικά να το δούμε πολύ πιο έντονα από ό,τι το βλέπουμε.
Λοιπόν, Θέμης Μπάκας ή Real Estate, τον οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πάρα πολύ, κύριε Μπάκα. Και σου ευχόμαστε και καλό καλοκαίρι, Θέμη. Να ευχηθούμε, ναι, καλό καλοκαίρι σε όλους, καλή ξεκούραση και να γυρίσω πίσω δυναμική, δημιουργική και με έντονη διάθεση. Μακάρι, για όλους. Μακάρι, για και τα τρία που είπατε. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Συνέχεια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε αμέσως μετά.